Τελευταία Κυριακή σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία μας προετοιμάζει για να μπούμε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μια Μεγάλη Τεσσαρακοστή φέτος ιδιαίτερη. Περίπου όπως την πέρασε δηλαδή. Ίσως το συνηθίσουμε, δεν ξέρω. Αλλά ας δούμε μόνο τι θέλει ο Θεός. Ας δούμε τι θέλει ο Θεός και ας ηγώσουμε στο Θεό. Μια ευκαιρία είναι αυτή η Σαρακοστή ιδιαίτερα. Τον έχουμε ανάγκη όλοι. Όλοι τον έχουμε ανάγκη. Λέει τώρα το Ευαγγέλιο σήμερα. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Λέει στο τέλος το Ευαγγέλιο. Όπου είναι ο θησαυρός, εκεί είναι και η καρδία σας. Κι αν θησαυρίσουμε, λέει, υλικά αγαθά, πλούτη, χρήματα, εκεί θα είναι και η καρδιά μας. Άρα θα ξεχάσουμε τον Χριστό, θα ξεχάσουμε τον συνάνθρωπο και θα αφιερωθούμε εκεί να βρούμε χρήματα, να πλουτίσουμε. Και υπήρξαν κάποιες στιγμές που μπήκα σε κάτι σπίτια, ας πούμε πλουσίων της εποχής μας, εγώ τρόμαξα πάνω. Με το πόσα πράγματα έχουν και αυτοί να παλεύουν και το πόσο πικρή είναι η γεύση της ζωής τους. Κάποτε ήταν, λέει, μπροστά σε ένα πλούσιο σπίτι κάτι εργάτες και κάνανε δουλειά. Και κοιτούσε από πάνω αυτός που είχε λεφτά, πολλά. Φτάνουμε 11:30 ώρα, ήταν 12, και κάθονται εκεί και απλώνουν πάνω στα τούβλα και, και στα τσιμέντα. Ανοίγουν το κολατσό τους οι εργάτες. Ρίχνουν λίγο κρύο νερό, λίγο νερό, πλένουν τα χέρια της πρόχειρα και κάθονται και τρώνε. Καλαμπούρια αστεία. Και τρώνε την ντοματούλα τους, το τυράκι τους, το σοβάκι τους, την ελίτσα τους, τι είχαν. Παραξενεύεται ο άνθρωπος. Πάω να δω, λέει. Αυτοί χαίρονται μόνο το φαγητό. Φαγητό να είναι αυτό το οποίο τρώω. Πάει, βλέπει τα ροζασμένα χέρια του από τη δουλειά. Ρε παιδιά, τόσο νόστιμο είναι το φαΐ. Το κοιτάει ένας. Του λέει, από αυτό το σπίτι δεν βγήκες. Τέτοια φαγιά που δεν τα ξέρεις εσύ, που τρως, εσείς τρώτε, που χαβιάρετε πάνω. Αλήθεια, λέει, είναι τόσο νόστιμο. Ναι. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε. Εγώ με το άγχος μου, με τα βάσανά μου, να αποκτήσω, χάλασα την υγειά μου και δεν μπορώ να φάω σχεδόν τίποτα. Και αυτή μια χαρά μου στη δουλειά και την εργατιά τρώνε και το χαίρονται. Και θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει. Ο άνθρωπος, λέει, παλεύει να μαζέψει λεφτά. Και αφού μαζέψει, από το άγχος και τα βάσανά του, έχει χαλάσει την υγεία του. Και αφού έχει χαλάσει την υγεία του, μετά όσα λεφτά μάζεψε,
Τα γυρίζει πίσω να ξοδέψει, να ξοδέψει, να ξοδέψει, να ξαναφτιάξει την υγεία του. Και η δεν στον παρονόμαστε. Ει, μωρέ, να το καταλάβω, θέλω να το καταλάβω με πρώτος εγώ. Ότι το χρήμα το είπε ο Χριστός. Δεν μας δίνει τίποτα. Όπου πάνε οι κλέφτες, λέει, και το κλέβουνε. Αχ, να το καταλαβαίναμε. Ότι άλλα πράγματα είναι ο θησαυρός πάνω στη γη. Είναι το πρώτο που λέει το Ευαγγέλιο. Να αφήσετε, λέει, και να συγχωρήσετε αυτούς που σας έβλαψαν. Γιατί, λέει, αν συγχωρήσετε εσείς, αν συγχωρήσουμε εμείς δηλαδή, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Ναι. Αν δεν συγχωρήσουμε, δεν θα μας συγχωρήσει. Τώρα εσείς, τι εύκολο κομμάτι είναι αυτό. Και μάλιστα το βάζει η Εκκλησία μας σήμερα και ο λαός μας θέλει τη σημερινή Κυριακή να είναι Κυριακή της συγχώρεσης. Συγχώρεση, μωρέ. Ας τους συγχωρέσουμε όλους. Όλους, 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 όλους. Να μην υπάρχει κανένας που να του κρατήσουμε κάτι. Να πούμε αυτό το Πάσχα, που είναι και δύσκολο Πάσχα, ποιος ξέρει, να έχουμε προλάβει να συγχωρηθούμε όλοι με όλους. Όποιος κι αν μας έβλαψε, ό,τι κι αν μας έβλαψε. Και κυρίως, διαπιστώνω πολλές φορές, ότι δεν μιλάμε, λέει, σε αδέρφια. Είναι δυνατόν, μωρέ, να μην μιλάμε σε αδέρφια μας. Στους γονείς μας, οι γονείς στα παιδιά του. Οι πεθερές τις νυφάντες τους. Γίνεται αυτό, μωρέ, στα σπίτια σας. Φεύγει ο Θεός. Δεν συγχωράει και τα δικά μας. Και επειδή όλοι μας έχουμε κάνει αμαρτίες, θα μας τις συγχωρέσει ο Θεός. Αν τα αφήσουμε κι εμείς τον άλλονό. Άφησε μην τα ωφελήματα ημών. Άφησε αυτά που σου χρωστάμε. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Σε αυτούς που μας χρωστάνε. Το έβαλε ο Χριστούλης μας στην προσευχή που μας έφτιαξε ο ίδιος. Μία προσευχούλα, 10 γραμμούλες μας έφτιαξε το Πάτερ ημών. Και έχει μέσα τη συγχώρεση. Γιατί το θέλει ο Θεός, το θέλει ο Χριστός μας. Να μην χρωστάμε σε κανέναν. Σε κανέναν! Σε κανέναν! Ξέρετε γιατί. Μη βαρύνει το μυαλό σας και η σκέψη σας με αυτό που θα πω. Δεν ξέρουμε, μωρέ, πότε θα φύγουμε. Το ξέρουμε πότε θα φύγουμε. Άφρον, άφρον, ανόητε, ανόητε. Είναι εκείνος που είχε μαζέψει πολλά και δεν χώραγαν οι αποθήκες και τη συγκρέμιση και τη ξαναγέμιση, τις μεγαλύτερες αποθήκες. Για να έχει, λέει, για πολλά χρόνια να τρώει και να πίνει. Και του χτύπησε την πόρτα. Ο Χριστός. Άφρον, άφρον, ανόητε. Αυτή τη νύχτα θέλω την ψυχή σου.
Άι τίμα σας, αυτά που τίμασε. Τι νοιάζετε, τι τα κάνω, πώς τα πάρω. Μαζί μας, μαζί μας, μαζί μας. Για εκεί πάνω, για αυτό το ταξίδι που φεύγουμε. Δεν παίρνουμε τίποτα υλικό, τίποτα, τίποτα δεν παίρνουμε. Τι παίρνουμε μόνο. Τις καλοσύνες, τις αρετές, τις συγχώρεση, την αγάπη, την ταπείνωση, την υπομονή. Τι μας είπε την προηγούμενη Κυριακή η Εκκλησία μας ο Χριστός. Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και να ποτίσα. Ήμουν ξένος, ήμουν άρρωστος, ήμουν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Αγάπη και συγχώρεση λοιπόν το πρώτο για να κερδίσουμε τι, το εισιτήριο να πάμε στο παράδεισο. Και το δεύτερο, το δεύτερο. Πιο εύκολο αν το πάρουμε σωστά μας. Εσείς λέει όταν νηστεύετε να μην το επιδεικνύετε, να δείχνετε προς τα έξω ότι είστε απλοί άνθρωποι, ότι δεν είστε κακόμοιροι ζηλωτές. Έχει μωρέ, έχει κάτι του φλουέτο στο διαδίκτυο, στα αυτά τα ίντερνετ και τρελαίνουμε. Γράφουν, 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 λένε, 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 σαν να είναι ο ίδιος ο Θεός και να αποφασίζουν για όλους και για όλα. Να κρίνουν, να κατακρίνουν. Και διάβασα χθες πόσο μ' άρεσε. Κρίνεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, έναν αμαρτωλό που είδες ότι έκανε μια μεγάλη αμαρτία και τον κρίνεις. Δεν ξέρεις όμως, λέει, πόσα δάκρυα έχεις αυτός ο αμαρτωλός. Πόσα δάκρυα! Δάκρυα. Δάκρυα. Τι υπέροχο να ξέραμε. Αλλά και αν το ξέραμε πάλι θα κατακρίνα. Εδώ μωρέ, κατέκρινα. Κατέκρινα τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό. Έβγαζε τα δαιμόνια. Ήταν Θεός, τους έκανε θαύματα. Και αυτοί, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ότι είναι ο αρχιδιάβολος, ο αρχισατανάς. Και στο τέλος για να ξεμπερδέψουν με αυτόν το Χριστό, τον Μεσσία, που δεν τον θέλανε, τον σταύρωσαν. Αλλά αυτός εκείνη την ώρα, πάνω από το σταυρό τι έκανε, αυτό που είπαμε πριν, συγχώρεσε. Ποιους! Αυτούς που τον σταύρωναν, αυτούς συγχώρεσε, αυτούς. Τι υπέροχο, τι υπέροχο μου ρε, άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, ουγαρίδαση τι ποιούσι. Γι' αυτό λοιπόν, τι ζητάει εδώ σήμερα το Ευαγγέλιο, να μην επιδεικνύουμε τις αρετές.
υπήρχαν Άγιοι και στην εποχή μας Άγιοι, στην εποχή μας Άγιοι, τώρα. Πριν 2, 3, 5, 10 χρόνια πέθαναν κάποιοι από αυτούς, έφυγαν από τη ζωή. Οι οποίοι έκαναν τον τρελό, έκαναν τον σαλεμένο, έκαναν τον αμαρτωλό, για να μην τους προσκυνάει ο κόσμος ως Αγίου. Και εμείς, χωρίς καμιά τίποτα, ποια γιος είναι, ντρέπομαι και να το λέω στα λέξη. Και όμως, τα επιδεικνύουμε όλα, είμαι καλός χριστιανός. Και βγαίνουμε έξω, φωνάζουμε, βρίζουμε τον έναν τον άλλον ότι είμαστε πολύ χριστιανοί εμείς και ότι άλλοι θέλουν να καταστρέψουν, λέει, την πατρίδα, την εκκλησία. Πήραμε. Με παίρνουν μερικοί και τρομάζουν να κρίνουν παπάδες, δεσποτάδες, καλογέρους, Αγιονόρος, Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχία, δεν αφήνουν κανέναν να τον κρίνουν. Και λέω, αυτός μου είναι χριστιανός τώρα. Αυτός τώρα τον πατριάρχη μας, που οφείλει κι αυτός και εμείς όλοι να τον έχουμε πατέρα μας, πώς τον νιώθει πατέρα όταν τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είπα σε κάποιον, γι' αυτό ποτέ εγώ δεν θα κάνω προσευχή. Τι λες, μωρέ. Είναι δυνατόν. Για... τρέμω και μόνο που πρέπει να τα πω. Όχι. Αγάπη, συγχώρεση, ταπείνωση. Ζητάει ο Θεός να συναισθανθούμε όχι τις αμαρτίες των αλλωνών, αλλά τις δικές. Έχουμε αμαρτίες. Πολλές. Έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν θα τελειώσω σήμερα, αύριο θα τελειώσω. Τις δικές μου, τις καλές, τις μικρές, τις μεγάλες, τις χασές. Και λέω, Θεέ μου, συγχώρα. Και βοήθαμε να συγχωρέσω και τους άλλους όλους. Και βοήθαμε αυτήν την μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ένα δάκρυ, ένα θέλω να με βοηθήσει ο Θεούλης να δώσει. Όχι, δεν θέλω ένα. Θέλω να μπορέσω να δώσω ένα δάκρυ για μένα, για τις αμαρτίες μου τουλάχιστον. Αλλά να δώσω πολλά δάκρυα ευγνωμοσύνης για όλους σας που μ' αγαπάτε. Που μ' αγαπάτε κοντινή και μακρινή. Να δώσω δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης. Χαράς και ευγνωμοσύνης στο Θεούλη. Που μας αγαπάει, που μας αγαπάει, που μας αγαπάει. Μας αγαπάει. Μας αγαπάει ο Θεός. Και για σκεφτείτε, μωρέ. Έχισε το αίμα Του, το αίμα Του έχισε ο Χριστός μας. Για αυτήν Του την αγάπη. Για αυτήν την αγάπη, για αυτήν την τρέλα που μας έχει, για αυτόν τον έρωτα που μας έχει ο Χριστός μας, ανέβηκε πάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα Του και απέθανε για μας. Αυτά θα γιορτάσουμε στο τέρμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και αφού γιορτάσουμε το σταυρό
Και αφού ακολουθήσουμε τον Χριστό μας στον τάφο και, αφού κάνουμε την περιφορά του επιταφείου, μετά. Μετά θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Κάποτε λέει, είδαν εκεί στον δρόμο της Μυτιλίνης τον Παπαφώτη. Ήταν αναστάσιμη περίοδος να τραγουδάει από το «Η ζωή εν τάφο», το «Χριστός Ανέστη», όλα αυτά και να χοροπηδάει, να χοροπηδάει, να χαίρεται, να χαίρεται, να χαίρεται, να χαίρεται, να χαίρεται. Μέσα στα αυτοκίνητα, στον δρόμο, μέσα στα αυτοκίνητα, να περνάνε τα αυτοκίνητα από εδώ, από εκεί. Καθώς να χαίρεται, να χοροπηδάει. Γιατί είπα μου αφού ότι χαίρεσε τόσο. Γιατί καλό μου αναστήθηκε ο Χριστός. Και όταν χαιρετούσε στην Ανάσταση, ο Χεροπορφύριος φώναζε σε όλους και έλεγε «Χριστός Ανέστη, χαρά μου! Χαρά μου! Χαρά μου!» Αυτά θα γιορτάσουμε. Άντε και μη κοντεύετε! Δεν χάθηκε ο Χριστός. Εμείς σκοτεινιάσαμε. Καλησπέρα Κωστή σε όλους. Με αγάπη, συγχωρέστε με κιόλας. Συγχωρέστε με όλοι, συγχωρέστε με όλοι, συγχωρέστε.